στην αξιοποίηση προγραμμάτων που ενισχύουν τις τομείς των νέων τεχνολογιών και της καινοτομίας, έχοντας στο επίκεντρο τον άνθρωπο και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, κινεί το Δήμο Καλαμάτας. Στο πλαίσιο αυτό και η πρόταση που πρόκειται να κατατεθεί μέσα στην εβδομάδα στον άξονα του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης για την τηλεϊατρική και την τηλεφροντίδα. Η οποία είναι πάρα πολύ κρίσιμη, καθώς θα έχουμε τη δυνατότητα και με την τηλεϊατρική, αλλά κυρίως με την τηλεφροντίδα, να νιώσουν οι δικοί μας άνθρωποι, αυτοί όλοι όσοι εξυπηρετούνται και φροντίζονται από το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι, να νιώσουν ασφάλεια. Καθώς θα έχουν λοιπόν με ένα τραχιόλιο που θα φοράνε, ένα ρολόι, θα μπορούν να πατήσουν ένα κουμπάκι που θα έχει πάνω και όταν νιώσουν άσχημα να μπορέσει να ειδοποιηθεί το κέντρο επιχειρήσεων και να ειδοποιηθούν όσοι προβλέπεται. Στον άξονα με τίτλο Smart Cities, ο Δήμος Καλαμάτας επιδιώκει να προμηθευτεί και συστήματα που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια των πολιτών για την πρόσβαση στο Δημαρχείο. Αφορά την ασφάλεια των επισκεπτών εδώ στο Δημαρχείο, καθώς θα λειτουργεί με φωνητικές εντολές πλέον οι αναρκεστήρες σε όλα τα κτίρια του Δήμου, έχουν προβλέψει. Οπότε θα εξυπηρετεί και άτομα και τις ανάγκες ατόμων με ειδικές ανάγκες, αλλά και βέβαια δεν θα χρειάζεται να υπάρχει επαφή. Και άλλες βέβαια πρωτοβουλίες σε αυτό το πλαίσιο, στην προστασία των επισκεπτών, αλλά και την προάσπιση δημόσιας υγείας. Ένα από τα βασικά, ωστόσο, βρίσκει αναφορά και στον παραγωγικό τομέα και έχει να κάνει με το σύστημα εφιούς γεωργίας και καταγραφής ατμοσφαιρικών μεταβλητών. Έχουμε την πρόταση έτοιμη και αυτή, προϋπολογισμού 358.000. Είναι σε συνέχεια, έρχεται να συμπληρώσει, αν θέλετε, τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Μεσσηνίας. Υπάρχει ένα πιλωτικό πρόγραμμα εκεί. Αυτό λοιπόν έρχεται ολοκληρωμένα να εγκαταστήσει ένα σύστημα εφιούς γεωργίας, ψηφιακής γεωργίας λοιπόν, που θα βοηθά τους αγρότες που μέσα εκεί προβλέπονται και σεμινάρια εκπαίδευσης και οτιδήποτε άλλο. Και μην ξεχνάμε ότι αυτό θα είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Δηλαδή, ενεργοποιούμε το μνημόνιο που έχουμε υπογράψει και κάνουμε τα πρώτα βήματα ουσιαστικά. Και δεν σταματάμε εδώ. Έρχεται λοιπόν, εκτός από αυτές τις τρεις προτάσεις που έχουμε έτοιμες, που είναι το ένα, η μία αίτηση, υπάρχει και δεύτερη αίτηση του Smart Cities. Η δεύτερη αφορά το πλάνο επιχειρησιακής συνέχειας και παρατηρητήριο πολιτών, το ετοιμάζουμε και αυτό, είναι να έχουμε τη δυνατότητα, αν συμβεί κάτι, να μπορούμε να λειτουργήσουμε το Δήμο από απομακρυσμένο σημείο. Ενδεχομένως να επιλέξουμε μία αίθουσα στο Ιστορικό Δημαρχείο και από εκεί να μπορούν να λειτουργούν όλες οι υπηρεσίες του Δήμου και οι δομές του Δήμου, ώστε να υπάρχει μια συνέχεια πάντα. Στις επόμενες κινήσεις, όπως ανέφερε ο Θανάσης Βασιλόπουλος, είναι η ψηφιοποίηση των αρχείων του Δήμου αλλά και η περαιτέρω λειτουργία των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, ώστε να ανέλθουν από τις 37 που παρέχονται σήμερα προς τους πολίτες στις 175.